And we were getting ready for a big celebration. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Μπορεί Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν να εμφανίζονται βέβαιοι για τη νίκη τους, όμως ούτε οι πλέον έμπειροι εκλογολόγοι και αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα της μάχης για τον Λευκό Οίκο. At this stage in the race, Trump does not have or Biden have the needed electoral college votes to claim victory. Τις εκλογές που θα μείνουν στην ιστορία ως αυτές με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από το 1900, το αποτέλεσμα θα κριθεί στο νήμα. Ο δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται επί του παρόντος με 238 εκλέκτορες έναντι 213 του Ντόναλντ Τραμπ. Ο στόχος είναι οι 270 εκλέκτορες και ως εκ τούτου το σκηνικό παραμένει ρευστό με 87 εκλέκτορες σε συνολικά 7 πολιτείες να είναι υποδιεκδίκηση, ανάμεσά τους κρίσιμες πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και η Τζόρτζια. Από τον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ έριξε την βόμβα μιλώντας για προσπάθεια ανοθείας μέσω των εκατομμυρίων επιστολικών ψήφων και απαιτώντας το ανώτατο δικαστήριο να σταματήσει την καταμέτρησή τους. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. Αυτό που ισχυρίζεται ο Τραμπ είναι ανακριβές και δεν θα συμβεί. Η καταμέτρηση δεν θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί έως ότου κάθε έγκυρη ψήφος καταμετρηθεί, επειδή αυτό προβλέπει η νομοθεσία μας. Η δημόσια ρητορική και το ορατό ενδεχόμενο συνταγματικής κρίσης και περίοδου αβεβαιότητας ενισχύει το κλίμα πόλωσης και τον διχασμό στην αμερικανική κοινωνία, ενώ με νευρικότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις όλος ο πλανήτης. Στους δρόμους των μεγάλων αμερικανικών πόλεων ξεχύθηκαν χιλιάδες διαδηλωτές, εντείνοντας την ανησυχία για αναταραχές και επεισόδια.